Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε. Καλή εβδομάδα θα έλεγα, αν ήταν το παιχνίδι χθες Κυριακή, αλλά όποτε παίζουμε εμείς εβδομάδα όλο μπερδευόμαστε και είμαι έτοιμος να πω καλή εβδομάδα. Είναι Πέμπτη, αλλά όταν έχουμε, Χρήστο μου, μεσοβδόμαδα παιχνίδι, δυσκολευόμαστε να το συνειδητοποιήσουμε ότι η επόμενη ημέρα που έχουμε εκπομπή δεν είναι Δευτέρα, είναι Πέμπτη, 18 του μηνός. Χρόνια πολλά σε Θανάση Κυλώνη. Χρόνια πολλά έχουμε άλλον. Χρήστο. Σε Θανάσιδες και Αθανασίες. Χρόνια πολλά στον καλό μου φίλο, πιστό ακροατή, τον Θανάση που χαρακτηρίζει το Χαρίλαο Μπασκετόφατσα κάθε φορά με το μήνυμά του. Να είστε καλά. Άντρες, γυναίκες, μικροί, μεγάλοι που γιορτάζετε σήμερα και στους Αντώνιδες χθες, χρόνια σας πολλά. Ώρα για Μπλε Λίμπερο 107,4. Στο μικρόφωνο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρύμιση του ήχου ο Χρήστος Κιώσης. Στην παρέα μας σε πολύ λίγο ο φίλος μου ο Χαρίλαος Χαρίτων. Παρέα με τους χορηγούς μας. Για παράδειγμα, έχω εδώ αριστερά μου μία υπέροχη καλέντουλα, βότανο, τσάι δηλαδή, από το καφέ μάγαζο και θα το απολαύσω κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Στο καφέ μάγαζο μπορείτε να απολαύσετε και τα βότανα, όπως η καλέντουλα που πίνω εγώ τώρα, και τον υπέροχο καφέ Βέντο από Κολομβία, από Κένια, από Αιθιοπία παρακαλώ, και σοκολάτες, σοκολάβ και οτιδήποτε άλλο επιθυμείτε. 2310 70 55 54 και καφεμάγαζο.gr. Μπορείτε να περάσετε και από την Ακαδήμου στον Εύοσμο. Να χτυπήσουμε και μια κρέπα, ένα toast, ένα κρύο σάντουιτς, ένα hot dog, ό,τι θέλετε εσείς, στο Coffee Square, στο Ασβεστοχώρι, που φυσικά πρωτοπορεί γιατί έχει και την περίφημη μπλε κρέπα, δίπλα στο Δημοτικό Σχολείο Ασβεστοχωρίου, Δημοκρατίας 4. Να πάμε να μάθουμε και τα αγγλικά μας, τα γαλλικά μας, τα γερμανικά μας, τα ισπανικά μας και την πληροφορική μας στα κέντρα ξένων γλωσσών Γκίζη Ανδριέλου, Βασιλή Σόλγας και στην Φλέμη. Χθες είχαμε την πάρα πολύ σημαντική νίκη σε έναν δύσκολο αγωνιστικό χώρο του Ηρακλή, μέσα στην Αριδαία. Ήμασταν εκεί, περιγράψαμε το παιχνίδι. Χάρηκα που είδα πάρα πολλούς Ηρακλειδείς που είναι από εκεί γύρω τις περιοχές. Και όταν λέω και Ανόλευκη Αριδαία και και Ανόλευκη Έδεσα και όλα τα υπόλοιπα χωριά κτλ., το εννοούμε, έτσι αυτό φάνηκε χθες, γιατί υπήρχε πάρα πολύ κόσμο. Ας μου επιτραπεί η έκφραση, ντόπιο κόσμο, φίλαθλοι οπαδοί του Ηρακλή από εκείνα τα μέρη που ήρθε ο αγαπημένος Ηρακλή κοντά τους και πήγανε να τον δουν. Ήρθε αυτή λοιπόν η σημαντική νίκη για το ποδόσφαιρο. Ο Ηρακλής παραμένει στο μείον 1 από τον Άρη Παλαιοχωρίου. Για το βόλεϊ, ανακοίνωση δικαιολογημένη. Θα την σχολιάσουμε και θα τη συζητήσουμε παρέα με τον φίλο μου τον Χαρίλαο, εν ώψη του Ηρακλής Παναθηναϊκός. Στο μπάσκετ έχουμε το εντός έδρας παιχνίδι με την Λάρισα το Σάββατο. Το Σάββατο που είναι διπλό το ραντεβού. Στις 5 στο Ιβανόφιο με αντίπαλο τη Λάρισα για την μπασκετική ομάδα και στις 7.30 το μεγάλο ραντεβού για τον κόσμο που καλείται να κάνει αυτό που έκανε και με τον ΠΑΟΚ, δηλαδή να γεμίσει το γήπεδο και για εισπρακτικούς λόγους, για έσοδα και για να στηρίξει την ομάδα απέναντι στον Παναθηναϊκό στις 7.30 με πάρα πολύ παρασκήνιο αυτό το παιχνίδι, καθώς είναι η πρώτη φορά στα χρονικά φέτος στην Α1 Ανδρών που σε μάτς της Θεσσαλονίκης ορίζεται Αθηναίος διαιτητής. Έχει γίνει μια συμφωνία μεταξύ των ομάδων, για όσους δεν το γνωρίζουν, όλα τα παιχνίδια στην Αθήνα να τα σφυρίζουν Αθηναίοι ρέφεροι και όλα τα παιχνίδια στη Θεσσαλονίκη να τα σφυρίζουν από εδώ, από τη Βόρεια Ελλάδα. Πρώτη φορά τώρα, όλο στοιχείο στο Ηρακλής Παναθηναϊκός, η Λίγκα, η ΚΕΤ πληρώνει διαιτή από την Αθήνα να τον φέρει στη Θεσσαλονίκη να σφυρίξει το μάτς του Σαββάτου. Χαρίλαε μου, τι κάνεις? Καλησπέρα. Καλησπέρα, Γιώργο. Καλησπέρα σε όλους. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντας και στις εορτάζουσες. Χρόνια πολλά στο Θανάση Κυλώνη, τον ομοειδεάτη μας που είπες. Έτσι. Χρόνια πολλά στο Θανάση τον εμπονομαζόμενο και φιλόκαλο. Ναι. Και χρόνια πολλά και στον προπονητή της ομάδας μας, τον Σάγκη Αναστασιάδη. Μαν, δεν το είπα, είδες. Γι' αυτό είσαι εσύ εδώ. Χρόνια του πολλά, να είναι γερός. Έλα, είναι έλα γερός. Τώρα. Μετά από τόσο καιρό μου φεύγεις από το μικρόφωνο. Μην μου το κάνεις αυτό. Εδώ είμαι. Το τρώω. Α, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Κοίταξε, το Σάκης, τώρα δεν δικαιολογούμε, έπρεπε να το πω από την αρχή, αλλά το Σάκης... Το Σάκης μπορεί να βγαίνει και από το Θεμιστοκλής. Όχι, μωρέ, από το Αθανάσιος βγαίνει, αλλά μάλλον με δουλεύεις. Απλά το Σάκης δεν το σκέφτομαι πρώτο. Αυτό, έρχεται με δεύτερη σκέψη. Έρχεται με δεύτερη σκέψη. Ναι. Τι κάνεις, είσαι καλά? Καλά, εμείς το ζήσαμε, είχα και έντονες παραστάσεις, ήταν ο αγαπημένος μου παίκτης. Παραδεχόμουν όλα αυτά για τα οποία τον κατηγορούσαν, ότι είναι τεμπελάκος, ότι είναι φυγόπονος, ότι δεν αντέχει τα τζαρίσματα, αλλά
την μπάλα που ήξερε πραγματικά. Το νούμερο 11. Μπορούσε να σου αλλάξει τη ροή ενός αγώνα αυτό το παιδί. Το νούμερο 11. Δεν έχει σχέση το τι φορούσε, αλλά σε πολλά παιχνίδια φορούσε το 9. Το 9 φορούσε. Όπως και στον τελικό κυπέλλου. Εγώ γιατί φορούσε. Το θυμάμαι και με το 11. Και το 11 και το 10 και το 7 και το 9 και το 8. Το 10 άλλαζε. Όλα αυτά τα έχει φορέσει. Άλλαζε τότε το 10. Βεβαίως. Ναι. Πάρα πολλές φορές. Ρώτησέ τον τώρα που τον βρεις στο γήπεδο, ρώτησέ τον φορούσε ποτέ το 10. Και αυτός που είχε το 10 τι, πού ήτανε. Δεν έπαιζε. Α, δεν έπαιζε. Α, γι' αυτό. Α, γι' αυτό. Δεν έπαιζε, ναι. Πολλές φορές έχει φορέσει το 10. Γιατί ήταν κλειδωμένο το 10. Στο δε Πανσεραϊκό ήταν μόνιμα με το 10 στην πλάτη. Ναι, παιχνίδι του Πανσεραϊκού δεν θυμάμαι. Ναι. Με το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Να... Όπως χθες ήταν μια πολύ ανακουφιστική. Να αρχίσουμε δηλαδή, από χθες, ναι, πάμε. Ήταν πραγματικά ανακουφιστική η εξέλιξη του αγώνα. Και είναι πολύ 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 σημαντική νίκη για όλα αυτά τα φυσιολογικά, ναι, που μπορούμε να σχολιάσουμε όλοι μας. Δηλαδή ότι το επισημαίνω πρώτα απ' όλα, το λέω πρώτα απ' όλα, κάνω μια επισήμαση για αυτούς που θεωρούν ότι ο Ηρακλής πρέπει να αντιμετωπίζει την Μπαρτσελώνα. Δυστυχώς στη ΓΑΜΑ Εθνική δεν υπάρχει Μπαρτσελώνα, δεν μπορούμε να παίξουμε με την Μπαρτσελώνα. Οπότε αν τα βάλεις τα πράγματα κάτω θα καταλάβεις ότι όταν είσαι δεύτερος και κυνηγάς την πρώτη θέση, μια πολύ σημαντική νίκη είναι όταν επικρατείς την έδρα του τρίτου. Δεν υπάρχει πιο σημαντική νίκη. Η επόμενη πιο σημαντική είναι το να κερδίσεις μέσα στο παλαιό χώρι. Ναι. Συμφωνούμε ή όχι? 100%. Ναι. Εγώ διαφωνώ με... Από εκεί και πέρα... Ήταν σημαντική γιατί όπως διαπίστωσε ήδη η σώμαση, ο αγωνιστικός χώρος ήταν βούρκος. Το παιχνίδι δεν πήγε καλά, δηλαδή άρχισε να περνάει από το μυαλό μας η τιμωρητικότητα του ποδοσφαίρου, δυσιδαιμονίες όταν χάνεις ευκαιρίες, τρως γκολ και όλα αυτά. Ο χρόνος κυλούσε ανάποδα και πάνω απ' όλα δυστυχώς έχουμε ξεπεράσει τα μισά του Ιανουαρίου. Ο Ηρακλής δεν έχει καταφέρει να παίξει με το πλήρες της μεταγραφικής ενίσχυσής του. Δηλαδή ο Τάι, όταν με το καλό παίξει το παιδί, για μένα και νομίζω για όλους, αποτελεί το 80-85-90% της μεταγραφικής ενίσχυσης του Ηρακλή. Συγγνώμη που υποβιβάζω τα παιδιά τους, δύο στόπερ και τον Μεντί, ή και τον Γάλλο αν έρθει, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Ναι. Δηλαδή δεν είχε κάποια στιγμή που ήθελε να αλλάξει κάποια πράγματα στο παιχνίδι ο προπονητής. Σίγουρα θα ήθελε δίπλα του να κοιτάξει και να βρει τον, να δει τον Τάι δίπλα του και να τον βάλει μέσα έστω και ως αλλαγή στο παιχνίδι. Όλα αυτά λοιπόν με κάνουν να λέω και νομίζω ότι όλοι τον στεριζόμαστε. Αυτό ήταν μια πολύ σημαντική νίκη η χθεσινή, γιατί από ό,τι είδα στο πρόγραμμα ο φιλαράκος μας ο Παλιοχώρης δεν έχει περάσει από εκεί. Δεν έχει παίξει ακόμα. Έχει, ο φιλαράκος μας έχει και μακεδονικό να παίξει. Καλά, έχει και ο Ηρακλής να παίξει το μακεδονικό. Ναι, εντάξει ρε παιδί μου, τα θεωρητικά ναι, δύσκολα τώρα για το φιλαράκο μας. Βάζω. Έχει ναι, και ένα πονηρό μια καρίτσα ή όχι, να μην το βάλω. Όχι, όχι μωρέ, επειδή ο Ηρακλής δεν μπόρεσε δύο φορές, όχι μωρέ. Τη μία η καρίτσα ήταν με τον Ηρακλή φέτος πάρα πολύ τυχερή, όχι τις χρειάζεται πουθενά, τις χρειάζονται πουθενά αυτοί οι τρεις βαθμοί που πήρε, δεν θα τις χρειαστούν πουθενά, αλλά τη μία τον πέτυχε με τους πιτσιρικάδες και την άλλη τον πέτυχε με μισή ομάδα. Ναι. Τον Ηρακλή, δηλαδή ήταν πάρα πολύ τυχερή. Όχι, όχι, δεν έχει καμία τύχη η καρίτσα. Μακάρι να μας διαψεύσει όπως μας διέψευσε ο Λαγκαδάς και να πάρει ισοπαλία, αλλά δεν το πιστεύω. Για χθες πάντως βγάλαμε, και εγώ που περιέγραφα το μάτς στην Αριδαία, βγάλαμε τζάμπα άγχος, γιατί ήταν ένα παιχνίδι που μπορούσε να πάει στο 0-3. Παρά... Και τραγική ηρωνία είναι ότι επρόκειτο το χρυσό γκολ ήρθε από ένα δώρο ενός ανθρώπου που σου στερούσε τα πάντα. Που είχε βγάλει τα πάντα, ναι. Είχε βγάλει τα πάντα. Ο Μένιος, ο Σίμος, ο τερματοφύλακας του... Έμαθα αργά το βράδυ χθες ότι ήταν στις ακαδημίες του Ολυμπιακού ο συγκεκριμένος. Κάποτε. Α, μάλιστα, μάλιστα. Ναι. Αν λέει κάτι αυτό, έτσι δεν ξέρω.
Έχω αρκετά μηνύματα τις τελευταίες μέρες και φυσικά είναι ένα θέμα το οποίο και το έχω ακούσει και το έχω πληροφορηθεί και το όσο προσπαθώ τέλος πάντων να το ψάξω για τον Παπαθανασάκη και την ΣΕΚΑΠ. Τα μηνύματα είναι καθημερινά από τους φίλους. Να και ένας φίλος τώρα ο Αστέρης, την καλησπέρα μου να του δώσω. Να το ψάξουμε, να το βρούμε, να το πούμε, να το κάνουμε, να το ράνουμε. Περιμένω κάποιες αποδείξεις επ' αυτού. Γιατί είναι εύκολο να πεις ανώνυμα κάτι, είναι δύσκολο να πεις επώνυμα κάτι και να έχεις και αποδείξεις. Το μου είπε, σου είπε, τον είδα, πήγα, έκανα, έρανα, είναι καλό. Είναι καλό, αλλά όταν θα πούμε επώνυμα κάτι, νομίζω συμφωνείς αυτό, Χαρίλα, θα πρέπει να το αποδείξουμε κιόλας. Σου είχα πει ότι αυτό που ήξερα το είχα πει πριν από πολλές εβδομάδες, πριν από 3-4 εβδομάδες στην εκπομπή σου, Γιώργο, ότι έχω ακούσει ότι εγώ δεν το εστίασα στο ΣΕΚΑΠ με κάποιο οτιδήποτε, γιατί δεν ήξερα για ΣΕΚΑΠ. Το εστίασα στο υπάλληλος, ότι ο άνθρωπος που ήρθε ως μεγαλοεπιχειρηματίας να αναλάβει τις τύχες του Ηρακλή, την επαναπρόθεσή του στη Super League, στα υψηλά τιμάκια του ελληνικού ποδοσφαίρου, κατέληξε η κατάντηση αυτή τη στιγμή να είναι υπάλληλος σε αθηναϊκή επιχείρηση. Αυτό ήξερα, αυτό είχα ακούσει, χωρίς να έχω αποδείξεις. Τώρα, αν είναι υπάλληλος σε ΣΕΚΑΠ με κάποια τέτοια, δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Ούτε γνωρίζω με ποιο τρόπο μπορούμε να το τσεκάρουμε, έτσι. Κοίταξε, έχω πάρα πολλά μηνύματα τις τελευταίες μέρες ότι κάποιος στέλνει, για παράδειγμα, ο Χαρίλαος mail σε μένα και μου λέει: Γεια σου, Γιώργο. Ένας φίλος μου πέρασε από τη ΣΕΚΑΠ και είδε εκεί τον Καναδό. Νέο μήνυμα. Γεια σου, Γιώργο. Άκουσα εκεί ότι δουλεύει εκεί. Νέο μήνυμα. Ξέρεις πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Ναι, ρε φίλε, αλλά αυτά είναι στα όρια του αστικού μύθου. Είναι σαν το εγώ ξέρω ποιο παράνομο ζευγάρι ήταν αυτό που έπεσε στο Μέγαρο Μουσικής. Επειδή δέχομαι και μηνύματα από αυτόπτης μάρτυρες και δεν έχω κανένα λόγο να μην τους πιστέψω και φυσικά. Είναι ένα θέμα αυτό που απασχολεί τον κόσμο, γιατί βλέπω πάρα πολλά μηνύματα καθημερινά για αυτό το ζήτημα. Εφόσον αυτοί που είναι αυτό από τις μάρτυρες έχουν να μας δείξουν και κάτι απτό, καλά το λέω, απτό. Ναι, ναι. Θα το κάνουμε. Δεν έχουμε κανένα θέμα να μην το πούμε. Εννοείται αυτό. Λοιπόν, θέλω την άποψή σου. Αν ισχύει, που μάλλον ισχύει, αλλά θέλω την άποψή σου. Ποιο? Αυτό, για όλο αυτό. Για όλο αυτό, για το ότι υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να είναι υπάλληλος του Ιβάν Σαββίδη. Για κάτι που είναι υποθετικό να σχολιάσω. Υποθετικό. Λέω ότι υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο. Αν ισχύει, εφόσον ισχύει, αλλά με το αν δεν γράφτηκε ποτέ η ιστορία, είναι μία ακόμη απόδειξη αυτού που είχαμε καταλάβει όλοι μας, ότι είχε μία ισχυρή διαπλοκή με τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Θυμόμαστε και την περίπτωση του Λάμπρου. Και ότι δικαιώνονται όλοι όσοι τους θεωρούσαμε μέχρι τώρα συνωμοσιολόγους που έλεγαν ότι εξυπηρετεί αλλότρια σχέδια όντως τον Ηρακλή ο άνθρωπος. Είναι απλά πράγματα. Ναι. Αλλά τι να το κάνεις, ποιος μπορεί να τον τιμωρήσει. Ποιος μπορεί να τον τιμωρήσει. Κανένας. Κανένας. Απλά ο κόσμος κυρίως νομίζω ότι ασχολείται καθημερινά και αρκετά με αυτό και καλά κάνει, γιατί τόσο καιρό όταν και ανακοινώσεις βγαίνανε και η αυτόνομη θύρα 10 είχε τοποθετηθεί και εμείς καταγράφαμε μέσω του ρεπορτάζ κάποια πράγματα, προσπαθούσαν να μας βγάλουν τρελούς. Δεν ήμασταν τόσο τρελοί όλοι εμείς. Τι να σου πω. Γιατί η μεγάλη αφορμή που θέλαν να μας βγάλουν τρελούς ήταν ο Λάμπρου. Έτσι δεν είναι. Εκείνο το βράδυ. Ναι, βεβαίως. Εκεί δεν νομίζω να μπορούσαν να βγάλουν κανένα τρελό. Ήταν η απόδειξη εκεί, η υπόθεση με τον Λάμπρου. Ναι, βέβαια. Ήταν η απόδειξη. Βέβαια. Δεν το συζητάμε. Ότι δόθηκε μια βοήθεια, στο τέλος φάνηκε να τον ξερνάει όλη η υπόθεση από την άποψη ότι είχε εξασφαλιστεί η υπόθεση της ΕΠΟ, η επιχείρηση ΕΠΟ, και δεν είχε ανάγκη καμία ψήφο, καμίας ψήφου ανάγκη, οπότε τον ξέρασε όλη η υπόθεση και είχαμε τη σωστή, την γνωστή κατάληξη. Τώρα βέβαια με την ψήφο που λες μου θυμίζει πάρα πολλά γεγονότα του καλοκαιριού, αλλά τα ξέρουμε όλοι, δεν θα ανακαλύψω την Ναι, όλοι είχαμε αντιληφθεί ότι εκείνη η συναλλαγή που έγινε, εκείνο το επίδομα θέρμανσης που λέγαμε μέσα στο χειμώνα. Πολύ ωραίο. Και το άλλο που έλεγες, το άλλο, μαζί το τραγουδούσαμε. Ποιο? Όταν πονάει το στομάχι μας και φουσκώνουμε έτσι λίγο και θέλουμε να πιούμε κάτι. Δουμπιά, ναι, δουμπιά, ναι. Βέβαια. Εκείνο το επίδομα θέρμανσης που δόθηκε ήταν προφανές ότι ήταν στο πλαίσιο μιας βοήθειας για να
κατευθυνθεί η ψήφος, αλλά από ό,τι φάνηκε αργότερα είχε προεξασφαλιστεί η ψήφος και η υπόθεση της κατάληψης της ΕΠΟ, η νέα ΕΠΟ της εξυγίανσης ήταν πρώτων πυλών και δεν χρειάστηκε η συγκεκριμένη συνδρομή. Οπότε είχαμε την γνωστή κατάληξη, την γνωστή εξέλιξη. Ο φίλος ο Βαγγέλης... Είναι μια μαύρη σελίδα από τις πολλές μαύρες της σύγχρονης ιστορίας του Ηρακλή. Ναι, και συνεχίζει. Και συνεχίζει, γιατί αν όντως ισχύει αυτό, συνεχίζει να είναι ακόμα πιο μαύρη. Ο φίλος ο Βαγγέλης γράφει και εγώ ξέρω το παράνομο ζευγάρι, πες το χαρί, λέω. Ναι, ναι, δεν αφιβάλλω. Αλλά λέω ότι αν αρχίσουμε να λέμε έτσι, μου θυμίζει τέτοιους αστικούς μύθους. Ναι. Εγώ ξέρω ποιοι ήταν ή εγώ ξέρω ποιος ήταν ο δράκος του Σέιχ Σου που τον φυγάδευσαν. Κοίταξε, χέρι στη φωτιά δεν μπορούμε να βάλουμε αν δεν έχουμε αποδείξεις. Όχι, αλλά όταν τόσοι άνθρωποι σου λένε ότι τον είδα, ότι κάποιος μου είπε ότι τον είδε, ότι κάποιος που δουλεύει εκεί μου είπε ότι τον είδε, ότι ξέρω εγώ, τι να πω, αφού τον είδαν όλοι αυτοί. Ναι. Και τι δουλειά κάνει τώρα δηλαδή, και τι κάνει, αν κάνει. Τέλος πάντων. Γιατί, συγγνώμη, όλοι αυτοί οι οποίοι είναι μαζεμένοι στην ομάδα της πόλης, την ομάδα της εξυγίανσης, κάνουν κάποια δουλειά που παίρνουν υπαχύλους μισθούς. Δεν το ξέρω αυτό. Σε ρωτάω δηλαδή, όλοι αυτοί που είναι μαζεμένοι. Τώρα ρωτάς κάτι που εγώ δεν μπορώ να σου απαντήσω ποτέ. Γι' αυτό σου λέω, κάνουν κάποια δουλειά. Δεν μπορώ να σου απαντήσω ποτέ. Θέλει να βάλει ο Χαλίφης κάποιους να τους πληρώνει και τους δικαιολογεί ότι κάνουν μια δουλειά. Για δικούς του λόγους τους πληρώνει. Με ενημερώνουν, θα ανοίξουμε μια παρένθεση, ότι πρέπει να πάμε στο κλειστό της Πηλαίας για να ακούσουμε τον Ραφαήλ Γκαϊδατζή για το ΠΑΟΚ Φριντρισχάφεν παιχνίδι Champions League. Ραφαήλ, καλησπέρα. Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στους φίλους ακροατές του Λίμπερο. Παιχνίδι της τρίτης αγωνιστικής του ομίλου του Champions League εδώ στο ΠΑΟΚ Sports Arena ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και την Φριντρισχάφεν. Πολύ καλό το ξεκίνημα του δικεφάλου. Στο πρώτο σετ προηγείται με 24-16 επί των Γερμανών. Στο ντεμπούτο του Νικολάου Τσίκοφ με την φανέλα του δικεφάλου πριν από λίγες μέρες σωματώθηκε ο Βούλγαρος στο σύνολο των πρωταθλητών Ελλάδας. Ολοκλήρωση υποχρεώσης του με την βουλγαρική νεφτοχή με την οποία βγήκε και κυπελούχος, αναδείχθηκε το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Έχει καταφέρει να δώσει αρκετές λύσεις στην επίθεση και με άσους και με πόντους τους οποίους πήρε. Στους παίκτες του Ντανιέλε Ρίτσι, οι οποίοι έχουν εκμεταλλευτεί το καλό τους ξεκίνημα και έχουν αποδυναμώσει πάρα πολύ τα επιθετικά όπλα των Γερμανών, με αποτέλεσμα να είναι κοντά στην κατάκτηση του πρώτου σετ. Τώρα επέστρεψαν οι δύο ομάδες από το time-out. Οι Γερμανοί στο σερβίς 24-16, άσος μετά από λάθος υποδοχή του Μαρτίνεθ, μειώνουν σε 24-17 με τον άσο του Τάγκμπαμ. Οι Γερμανοί. Συνεχίζει ο Τάγκμπαμ στο σερβίς για τη Φριντρισχάφεν. Βγαίνει υποδοχή από τον Παπαδημητρίου. Βάλκιερς με τον Ουτσίκοφ θα παίξει. Βγαίνει δύσκολα η άμυνα από τους Γερμανούς. Περνάνε την μπάλα. Νέα επίθεση για τον ΠΑΟΚ με τον Βάλκιερς. Ξανά ο Ουτσίκοφ σπάει μπάλα στο μπλοκ. Παίρνει τον πόντο ο Βούλγαρος και ο ΠΑΟΚ το σετ. ΠΑΟΚ Φριντρισχάφεν 1-0, 25-17. Θα κάνει πολύ καλό ξεκίνημα ο πρωταθλητής. Okay, Ραφαήλ. Γερμανός. Έγινε, θα συνεχίσουμε με τον Χαρίλαο. Έχουμε αυτή την παρένθεση, τη σφήνα την ενημερωτική, Χαρίλαέ μου. Και εγώ πριν λίγο το έμαθα, μην νομίζεις. Λοιπόν, τι λέγαμε. Ο Ραφαήλ είναι ο περσινός Ραφαήλ ή πρόκειται για συνωνυμία. Ραφαήλ Παπαδόπουλος είναι αυτός που εννοείς για την ώρα για μπλε. Τώρα ακούσαμε τον Ραφαήλ Γκαϊδατζή. Α, συνωνυμία, άκου σύμπτωση τώρα, ε. Ναι, και νομίζω είχαμε κι άλλον. Πρέπει τρεις να είχαμε γενικά στο Λίμπερο. Με το όνομα Ραφαήλ. Μάλιστα. Δεν πρόκειται πάντως για εκείνον που έλεγα εγώ Ραφαήλ του Ραφαήλ, έτσι. Όχι, αυτός είναι ο Ραφαήλ Παπαδόπουλος. Ο φίλος ο Δημήτρης γράφει: Γιώργο, το που δουλεύει ο Καναδός, ποσός μας ενδιαφέρει, τι ρόλο μπορεί να παίξει ο Καναδός, αν μπορεί στη νέα προσπάθεια. Τι ρόλο μπορεί να παίξει. Έχω ακούσει πάρα πολλές φορές τον Νίκο Βαφιάδη, τον πρόεδρο του Ιδρυτικού Σωματείου, να λέει ότι δεν υπάρχει Παπαθανασάκης. Με το καλό, αν ανέβει η ομάδα στη Β' Εθνική, υπάρχει ένα νέο αφημί, γιατί πρέπει να συσταθεί πάει Ηρακλής και δεν υπάρχει πουθενά Παπαθανασάκης. Τον έχω ακούσει να το λέει ούκο λίγες φορές. Οπότε δεν ξέρω αν απαντάω με αυτό τον τρόπο στο φίλο μου τον Δημήτρη. Εξυπακούεται. Αυτά όμως είναι μακρινά πράγματα. Αυτό που μας ενδιαφέρει τώρα είναι
για να γίνουμε ρεαλιστές, για να γίνουμε άνθρωποι της καθημερινότητας, της επικαιρότητας, είναι επιτέλους να βγει δελτίο, να εκδοθεί δελτίο στον ΤΑΙ. Είναι καταλυτικό, είναι ο άνθρωπος τον οποίο πήρες για να κάνει τη διαφορά σου από κάθε παλαιοχώρη και από κάθε άλλη ομάδα στον όμιλο. Αν το αφήσεις έτσι όπως θέλουν οι γραφειοκράτες της ΕΠΟ και του Υπουργείου Εξωτερικών ή οτιδήποτε άλλο για να προχωρήσει το θέμα ή του Υπουργείου Εσωτερικών, δεν ξέρω ποια αρχή είναι αρμόδια για το θέμα της αδείας παραμονής, η όλη υπόθεση θα πάει στο Πάσχα, αν το αφήσουν έτσι. Ναι, γιατί θα πρέπει να πιέσουν, θα πρέπει να επέμβουν. Έχεις δίκιο. Διότι φοβάμαι ότι δεν θα αρκέσει ούτε το 15ήμερο που μεσολαβεί λόγω του ρεπό της ομάδας μετά τον αγώνα με τον Πιερικό για να είναι διαθέσιμος ο ΤΑΙ Γιώργο. Ναι. Και πάλι καλά δεν λες που υπάρχει και αυτό. Πάλι καλά, αλλά αν υπάρχουν, άκουσα σήμερα για κάτι προαπαιτούμενα, να έρθει αντίγραφο ποινικού μητρώου του ΤΑΙ από τη Βραζιλία και ένα ανάλογο έγγραφο που να διαβεβαιώνει ότι δεν είχε κάποια προστριβή με τις αστυνομικές αρχές στη Λευκορωσία όσο διάστημα ήταν εκεί. Αυτό που εισέπραξα χθες από το ρεπορτάζ μετά το τέλος του αγώνα. Περίμενε να σου πω πάνω σε αυτό που λες. Είναι ότι σήμερα οι άνθρωποι του Ηρακλή από τη διοίκηση θα είχαν πρωί-πρωί ραντεβού με δικηγόρο. Προφανώς για όλα αυτά που μου λες. Ναι. Σήμερα, το πρωί. Ναι. Προφανώς για όλα αυτά. Γιατί έχει γίνει πάρα πολύ εκνευριστικό. Δεν ξέρω αν υπάρχει ευθύνη κάπου σε αυτό το κομμάτι ή αν ο Ηρακλής πληρώνει τη γραφειοκρατία και όλη την ταλαιπωρία και την ατυχία του ότι μιλάμε για ένα Βραζιλιάνο που έπαιζε στη Λευκορωσία. Πια στα αυγό και εγώ ξέρω ότι ο άνθρωπος αυτός έχει άλλες δύο θητείες στην Ελλάδα. Έχει. Και με Ηρακλή και με Αγροτικό. Δεν αντιμετωπίστηκαν τέτοια προβλήματα. Ήρθε και σε μια εβδομάδα έπαιξε. Με το που μπήκε η ομάδα του, η προηγούμενη ομάδα του στο TMS, στο Transfer Matching System, δηλαδή την παλιά μπλε κάρτα που τώρα τακτοποιείται ηλεκτρονικά, ναι, εκδόθηκε το δελτίο του. Τώρα τι είναι αυτά τα πράγματα δεν ξέρω. Έχει να κάνει καθαρά λες με τη Λευκορωσία ή κάτι έχει άλλο να κάνει, δεν ξέρω. Υποθέσεις θα κάνουμε και να μην το... Δεν έχω ιδέα, δηλαδή αυτές οι απαιτήσεις και αυτό το πράγμα που τράβηξε εις μάκρους φαίνεται ακατανόητο. Ναι. Ειλικρινά. Ναι. Πάντως συμφωνώ απόλυτα σε αυτό που λες ότι θα τα αλλάξει τα δεδομένα ο Βραζιλιάνος. Δηλαδή η παρουσία του στην δεκάδα. Μα αυτόν τον παίχτη παίρνεις για να κάνει τη διαφορά. Καλός είναι ο Μεντί, καλός είναι ο Ντεσμέτ εφόσον κλείσει, καλή είναι οι δύο στόπερ. Βέβαια καλό θα είναι να βρεθεί και ένας πλάγιος μπακ, γιατί δεν θέλω να σκέφτομαι την ώρα και τη στιγμή που αυτά τα παιδιά, και βέβαια δεν μπορεί να είναι βιονικά. Μένουν άλλες 10 αγωνιστικές και άλλα 6 παιχνίδια στα play-offs. Είναι μόνοι μας το 90 λεπτό και ο Ρεβιθόπουλος και ο Κυριακής βέβαια. 16 αγωνιστικές. Δεν μπορώ να πιστέψω θα τα βγάλουν και τα 16-90 λεπτά ο Ρεβιθόπουλος και ο Κυριακίδης. Δηλαδή και βιονικοί να είναι, κάποια στιγμή θα κυτρινιστούν. Και θυμάσαι σε ποιο μάτς, το είπαμε και πριν, όταν έλειπε κάποιος από αυτούς, τι πατήσαμε. Με την Καρίτσα, καλά. Να υποθέσω ότι αυτή τη φορά ο προπονητής, έχοντας την εμπειρία του αγώνα με την Καρίτσα, δεν θα ξαναεμπιστευτείτε ούτε τους πιτσιρικάδες για τα πλάγια μπακ. Ο ένας που αγωνίστηκε νομίζω συνεχίζει και δανεικός αλλού πλέον. Ναι, ο Κατσούλης δόθηκε δανεικός στον Ηρακλή Απελοκήπων, ναι, αλλά ναι. Δεν πιστεύω ότι θα εμπιστευτεί τα παιδιά και ότι θα αναγκαστεί να μεταθέσει εκεί έμπειρους παίχτες. Κανέναν Κοστούλα, κανέναν Καρεντασιάδη, κανέναν Παντελή Αθανασίου. Θα αναγκαστεί να βάλει αμυντικογενείς παίκτες που δεν είναι η θέση τους, αλλά και πάλι δεν θα είναι η θέση τους. Να ακούσουμε λίγο τι ώρα είναι και να επιστρέψουμε. Τώρα μου βάζεις Ντολόρες εσύ να μας πάρουν τα ζουμιά τώρα στο στούντιο. Λοιπόν, πίνω παρέα με το φίλο μου το Χαρίλαο, εξαιρετική καλέντουλα βότανο, Χαρίλαε μου, από το καφέ μάγαζο. Α, πολύ ωραία. Καλέντουλα λέγεται. Τι ωραία. Έχει πολλά μέσα. Και παρέα φυσικά ενημερώνουμε ότι μπορείτε στα Dandalab, στο κέντρο διαβίου μάθησης, να παρακολουθήσετε σεμινάρια μπαρίστα ή σεμινάρια στα τουριστικά. Εθνικής Αμήνης 14α, 2310-222962 και dandalab.edu.gr. Επειδή νωρίτερα μπορεί να έχασα
αν είπες κάτι για το Μεντί στην εδώ επικοινωνία που είχα για να βγάλουμε το Ραφαήλ από το βόλεϊ, είπες κάτι για το Μεντί ή να πω εγώ κάτι που θέλω? Όχι, όχι, δεν είπα τίποτα για το Μεντί. Απλώς να προσθέσω κάτι, Γιώργο, που μου δίνει την ευκαιρία. Ναι. Ότι επειδή δέχομαι στο mail μου πολλά μηνύματα από αναγνώστες της Blue Arena για ποιο λόγο η ομάδα παιδεύεται τόσο πολύ στο θέμα του πλαγίου μπακ και δεν κινείται, θα το έχεις ακούσει και εσύ Γιώργο, και δεν κινείται για τον Καραγκούνη, να πω ότι... Εμένα μου έχει διαψευστεί αυτό το όνομα. Ναι, να πω ότι δεν μπορώ να ξέρω. Απλό δεν είναι αυτό, δεν μπορώ να το ξέρω. Εσύ μου είπες ότι διαψεύστηκε, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να κινηθούν για τον Καραγκούνη. Το γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να κινηθούν για τον Καραγκούνη, δεν είμαι εγώ αρμόδιος να το απαντήσω. Αποφασίζουν άλλοι γι' αυτό. Δεν σε άκουσα, Γιώργο. Αποφασίζουν άλλοι γι' αυτό, ούτε εγώ ούτε εσύ. Ναι. Μπορεί να υπάρχει ο εξής απλός λόγος. Το παιδί να θέλει να είναι χωρίς ομάδα, να θέλει να έρθει στον Ηρακλή, αλλά να μην θέλει να παίξει τη Γάμα Εθνική, λέμε τώρα. Ή να θέλει να παίξει στη Γάμα Εθνική. Υποθέσεις να κάνουμε. Και να έχει απαιτήσεις football league. Μπορεί να μην αρέσει το προπονητή. Το αποκλείς. Το αποκλείω, ρε Σιγιώργο. Το αποκλείς. Από ποια άποψη? Ότι ναι μεν κανέναν από τους δύο προπονητές μας, ούτε αυτόν που τον έφερε, ούτε τον Νίκο Παπαδόπουλο, ούτε τον Σάββα Παντελίδη που τον διαδέχθηκε, δεν τους έπεισε ως βασικός. Και οι δύο όποτε πήγαιναν να σχολιάσουν έλεγαν, εντάξει, εμείς τον ξέρουμε καλύτερα, τον βλέπουμε στις προπονήσεις, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ήταν ανεπαρκής. Αλλά ισχύει αυτό που λέει ο κόσμος, που το διαβάζω και εγώ στα social media, ότι κάθε φορά που έμπαινε, θα χρησιμοποιήσω, ίσως είναι υπερβολικό σε αυτή την περίπτωση, θα χρησιμοποιήσω μια έκφραση που χρησιμοποιείς εσύ πάρα πολύ, το ξεμπρόστιαζε. Ναι. Κάθε φορά που έμπαινε τους εξέθετε τους προπονητές του. Ήταν σοβαρός και κρατούσε τη θέση του μια χαρά. Είτε δεξιά είτε αριστερά. Τώρα, γιατί δεν είναι υποψήφιος, μπορεί να υπάρχουν χίλιοι δυο λόγοι. Είπαμε, χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η περίπτωση Μπαστακού. Ο Μπαστακός και το περιβάλλον το έβγαζαν ότι έρχεται σαν τρελός στον Ηρακλή. Και από τον Ηρακλή έλεγαν ότι αυτός που χάλασε την προοπτική να έρθει τον Οκτώβριο ο Μπαστακός στον Ηρακλή ήταν ο ίδιος ο Μπαστακός. Δεν μπορούμε να τα ξέρουμε όλα. Δεν είμαστε μέσα στις μεταγραφές. Εννοείται αυτό. Απλά το μόνο που επαναλαμβάνω... Ας ελπίσουμε απλώς, Γιώργο, και αυτό, σε αυτό να πω και να καταλήξω, ναι. Να βρεθεί πλάγιος μπακ. Να βρεθεί πλάγιος μπακ, γιατί θα πονάει εκεί. 16 αγωνιστικές μένουν. Θα δούμε. Γιώργο, τώρα πλέον δεν σε ακούω καθόλου. Κρίμα, τόσο καιρό είχα πει τα καλύτερα λόγια ότι το έχουμε φτιάξει αυτό το θέμα. Τώρα, 1-2. Και πάλι δεν είσαι ο Καμπάνας που ήσουν μέχρι τι να κάνω, να το φάω. Εδώ. Την περασμένη εβδομάδα δεν μιλήσαμε. Σήμερα είσαι πάλι όπως ήσουν παλιά, το καλοκαίρι. Δεν μπορώ να το φάω. Εδώ, 1-2. Μήπως αν μπορεί ο Χρήστος να τα δώσει όλα. Τα δίνει όλα. Πολύ ωραία. Τώρα σε ακούω κρίσταλο. Ωραία. Λοιπόν, Έκτορ Καμπάνα. Αργεντινός small forward, παλιός. Τριποντάς, χερά, σαν αυτό που ψάχνουμε στο μπάσκετ και δεν πρόκειται να το βρούμε ποτέ. Μπούμπαλο έχω, ρε. Τι θέλεις τώρα, έχω μπούμπαλο. Μπούμπαλο, ναι. Έχω μπούμπαλο. Μια χαρά είναι το παιδί, φτού. Σαν σήμερα γεννήθηκε ο Βρέντε, χρόνια του πολλά, ο Ρετζίλιο. Τώρα το είδα. Πού το διάβασες αυτό? Στην ώρα για μπλέλο, στην Blue Arena. Α, μάλιστα. Εσύ το βάλες? Αφού εγώ όλα τα υπογράφω όταν γράφω κάτι, ναι. Δεν το άνοιξα, το τίτλο είδα μόνο. Α, μόνο το τίτλο είδες, ναι. Είναι στη Val Vike, είναι βοηθός προπονητή. Val Vike. Και υπενθύμησα ότι ο Βρέντε, αν θυμάσαι, ήταν η αφορμή. Βεβαίως η αφορμή και όχι η αιτία τώρα, μην κοροϊδευόμαστε. Η αφορμή για να φύγει από τον Ηρακλή και από το ελληνικό ποδόσφαιρο Μυτιλινέως. Ναι, γιατί με τον Όφη, ναι. Του είχανε με τον Όφη που του καταλόγησε ο Ρωμανός Κοντογιαννίδης εκείνο το πέναλτι. Το που δεν υπήρχε ποτέ. Και έβγαλε μια ανακοίνωση εναντίον της διαιτησίας και έφυγε αφήνοντας το πόδι του το σπανουδάκι και αν θυμάμαι καλά και ρητή εντολή να καθαρίσει από την ομάδα την Τέλη Μπατάκη, γιατί θεωρούσε ότι η αρμοδιότητα του Μπατάκη ήταν να ελέγξει τη διαιτησία. Εν πάση περιπτώσει.
Απλώς επειδή αναφέρθηκε στο Βρέντε. Θέλω να πω για το Μεντί. Ναι. Θα μου πεις πολύ βιαστικό συμπέρασμα, δεν ξέρω, μακάρι να κάνω λάθος. Mm-hmm. Βάσει των όσων, γιατί εχθές συζήτησα πάρα πολύ και με τον πρόεδρο που είναι φύλαθος του Ηρακλή, ο πρόεδρος του Αλμοπού, και με αρκετούς που ασχολούνται καθημερινά με τον Αλμοπό Αριδέας, και αυτό που είδα με τα μάτια μου είναι ότι ο Μεντί δεν μπορεί να παίξει πλάγια όσο καλά παίζει στην κορυφή. Γιατί τα 7 γκολ που έκανε με τη φανέλα του Αλμοπού τα έκανε όντας βασικός στην κορυφή της επίθεσης. Εχθές διαπίστωσα λοιπόν, ίσως επειδή τον ξέρανε και πάρα πολύ καλά, έτσι, γιατί μέχρι πρότινες ήταν συμπαίχτες αυτοί που τον μαρκάρανε χθες. Διαπίστωσα ότι όποτε έπαιρνε την μπάλα από τα πλάγια, αν εξαιρέσει τη φάση του πέναλτι που εκεί του φεύγει το κοντρόλ και στάθηκε τυχερός γιατί έκανε την παράβαση ο Σίμος και δόθηκε το πέναλτι, που ήταν πέναλτι. Αν εξαιρέσει αυτή τη φάση, όλες τις υπόλοιπες φορές, χαρή λαέ μου, το έχει διαπιστώσει κι εσύ, ότι πέφτανε πάνω του δύο και τρεις ποδοσφαιριστές και δεν μπορούσε να κάνει τίποτα. Γιατί είναι ένα ψηλό κορμί. Δεν περιμένω εγώ από το Μεντί να κάνει την κούρσα που θα κάνει ο Ρόβας ή να κάνει την κούρσα που θα κάνει ο Πτηνόπουλος ή ο Βασίλης ο Παπαδόπουλος ακόμα από τα πλάγια. Δυσκολεύεται πολύ εκεί στα πλάγια και δεν ξέρω μήπως μπορεί να πάει στην κορυφή ο Μεντί. Προπονητής δεν είμαι ψήκα, την άποψή μου απλά καταθέτω. Και πάει ο Ρόβας στα πλάγια. Που μπορεί να... Στο ημίωρο που έπαιξε στο Καφανζόγλιο στον τεμπούτο του, στην κορυφή έπαιξε. Ναι, απλώς... για το χθεσινό, ναι. Ναι, για χθες εικάζω, οικοτολογώ δηλαδή, ότι ο προπονητής θέλει το τελευταίο διάστημα από τον αγώνα της επανέναρξης του πρωταθλήματος με τον Αγροτικό Αστέρα στον Εύωσμο και μετά, αν δεις, ότι έχει επιμείνει πολύ στο να χρησιμοποιεί τον Ρόβα σε θέση center forward. Τον θέλει όσο το δυνατόν πιο κοντά στο δυνατό του σημείο στην εκτέλεση. Ο Σάκης Αναστασιάδης θεωρεί και όχι αδίκως ότι ο Ρόβας Μολονότι είναι αυτό που λέμε έτσι, οπαδικά, ο φύλαθλος κόσμος το λέει έτσι καφενιακά στην κερκίδα, τσαπατσουλάκος έξω από την περιοχή, έχει το χάρισμα της εκτέλεσης και θέλει να τον βάλει σε ένα χώρο ώσπου στον οποίο να εκμηδενίζονται οι αδυναμίες του και να μεγεθύνονται οι πιθανότητες των πλεονεκτημάτων του. Ισχύως των πλεονεκτημάτων του. Εκεί το ρίχνω. Δηλαδή δεν το έκανε γιατί θεωρώ ότι πιστεύει ότι μπορεί να βοηθήσει από τα πλάγια ο Μεντί, αλλά όσο το ότι πρέπει να είναι όσο το πιο κοντά σε θέση εκτέλεσης ο Ρόβας. Εκεί μόνο μπορώ να το δικαιολογήσω. Κατά τα άλλα βέβαια ως σωματοδομή, γιατί υπάρχουν παίκτες, δεν το συζητάμε, να σου πω ένα παράδειγμα ενός πολύ ψηλού παίκτη κοντά στο ύψος του Μεντί, που ήταν εξαιρετικό στα πλάγια. Θυμάσαι τον Μερδεσίσιτς. Ήταν τόσο ψηλός. 1,91 ήταν και ο Σίσιτς. Αλήθεια. Ο Μεντί είναι 1,93. Για πιο κοντά τον είχα τον Σλοβαίνο. Όχι, σε παρακαλώ. Με δικό του καθοριστικό γκολ. Το σλούπι του δεν το θυμάμαι. Βλέπεις το Μεντί και λες είναι υψηλός όμως. Βλέπεις το Σίσιτς, δεν σου πάει να το πεις αυτό. Τώρα κάνε Google, κάνε Google. Τα νούμερα μπορεί να σε δικαιώνουν, δεν αντιλέγω, αλλά εννοώ... Κάνε Μέρνε Σίσιτς και δες το ύψος. Με την πρώτη ματιά, δεν σου πάει να το πεις. Ναι, δεν θέλω να πάω πιο παλιά γιατί ήσουν αμωρό, δεν θα θυμάσαι τώρα κάτι παίχτες να σου πω. Για πες. Το Χούλιο Σαλίνας, τον Ισπανό, δεν τον πρόλαβες. Μια χαρά τον θυμάμαι. Θυμάσαι πόσο ψηλός ήταν και νόμιζες ότι είναι τετράβαρος, αλλά μόλις έπιανε εκείνη τη γραμμή, τον ασβέστη δεν τον προλάβαινες. Ναι, υπήρχαν πολλοί παίκτες οι οποίοι... Είναι ανάλογο. Ναι, παίζουν στα άκρα. Πάντως τώρα που μιλάμε για ψηλούς, θεωρώ πολύ σημαντικό, Γιώργο, το γεγονός ότι η ομάδα ενισχύθηκε με αεροπορία τώρα, γιατί βλέπεις ότι σε αυτά τα γήπεδα και με αυτές οι ιδιαιτερότητες... Τον κόλτο βάλε όμως ο κοντύτερος, ε! Ο κοντύτερος από τους ψηλούς, από αυτούς που έχουν ικανότητα στο ψηλό παιχνίδι, λόγω θέσης. Ναι. Λόγω θέσης, βεβαίως. Λόγω θέσης, αλλά επειδή είναι στόπερ, το κατέχει το ψηλό παιχνίδι. Μόνο ότι δεν τον βοηθάει το ύψος, αλλά για να μπει σε εκείνη τη θέση θα πρέπει να είσαι καλός ψηλά. Να έχεις timing, να έχεις καλή τοποθέτηση, να έχεις καλό άλμα. Το πέτυχε ο Καραντασιάδης με αυτόν τον τρόπο. Αλλά εν πάση περιπτώσει με τις μεταγραφές του Γιαννίτση, του Κοστούλα και του Μεντί, η ομάδα λύνει κάποιο πρόβλημα. Γιατί εσύ τι νομίζεις, εσύ Γιώργο,
ότι αν είχε στον πάγκο το Γιαννίτση ο προπονητής θα έβαζε το κρυστάλλι στα τελευταία λεπτά. Ναι, μεν ήθελε κάποια φρέσκα πόδια για να κρατήσουν την μπάλα μπροστά και να ταλαιπωρήσουν λίγο τους αμυντικούς για να μην τους αφήσουν να βγουν μπροστά αναζητώντας την ισοφάριση. Αλλά έβαλε τον κρυστάλλι φοβώντας μην έχουμε επανάληψη φαινομένου Λαγκαδά. Σωστά. Δηλαδή στα τελευταία λεπτά ο αντίπαλος να κερδίζει στατικές φάσεις έξω από την περιοχή. Και οπότε ήθελε όσο δυνατόν περισσότερους ψηλούς μέσα στην περιοχή για να βγάλουν την μπάλα. Σωστά. Για να μην έχουμε θέμα κοντέων. Τώρα που λες για... Τώρα που κάνουμε αγωνιστική έτσι, ανάλυση, φτού να μην το ματιάξω, το έχω πει και εκτός αέρα. Από την πρώτη στιγμή μου έκανε το κλικ. Από τον έβοσμο. Από την πρώτη στιγμή και εξακολουθεί κάθε παιχνίδι να είναι εντυπωσιακά σταθερός. Δεν θα τον κάνω. Και απορώ ειλικρινά μιλάμε, πώς η κλασική θέση για τον Κοστούλα, αυτού του παιδιού. Ναι, πώς η κλασική θέση αυτού του παιδιού είναι στόπερ. Μιλάμε, παίζει με μια ψυχραιμία, με μια αρχοντιά. Δηλαδή έχει τρεις αντιπάλους μπροστά και του έρχεται η μπάλα. Τη το πάρει λόγκο τη το πάρει και τη δίνει με μία. Την μπάλα μοιράζει παιχνίδι κατευθείαν. Δηλαδή όλα αυτά δεν μου φαντάζουν εμένα στοπερίστικα, να το πω έτσι. Ναι. Σε τερμπακίστηκα δηλαδή. Πράγματι αυτή η θέση του ταιριάζει πάρα πολύ του παιδιού αυτού. Πάρα πολύ καλός. Φτού. Πάρα πολύ καλός. Συν το γεγονός ότι έχεις έναν ακόμη παίκτη ψηλούτσικο μπροστά από τους δύο στόπερ. Ναι. Και μπορεί να σε βοηθήσει και σε αυτό το τομέα. Εγώ δίνω μεγάλη σημασία στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Δίνω μεγάλη σημασία στο ύψος και στις εναέριες μονομαχίες. Κρίνουν παιχνίδια, Γιώργο. Κρίνουν παιχνίδια. Μην πάμε μακριά. Θα σου πω δύο παιχνίδια. Σε φαρμάκωσε ο Κοντέων. Ναι. Και σε λύτρωσε ο Καραγκιωσιάδης. Πάλι ναι. Ναι. Πάλι είναι ναι. Πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έτσι. Έτσι. Το να μπορείς να απειλείς τον αέρα και να μην απειλείσαι από τον αέρα όταν είσαι σε φάση άμυνας. Η ψηλή μπάλα είναι μεγάλη υπόθεση. Πονούσαμε πολύ στο συγκεκριμένο τομέα. Μέχρι την εμβόλυμη περίοδο, τη μεταγραφική. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, πού πάμε τώρα. Τώρα να στρέψουμε τον ενδιαφέρον μας στον αγώνα με τον Πιερικό. Αν και λογικά δεν θα έχουμε φαινόμενα Καρίτσας, καθότι και να λείπει κάποιος δεν θα είναι μαζικά τα προβλήματα. Υπάρχουν και εναλλακτικές λύσεις. Επανέρχεται ο Αθανασίου, ο Παντελής. Ο Αντώνης δεν συνδύασε την ημέρα της ονομαστικής του εορτής με ένα γκολ που με θα ήθελε πέναλτι, πολύ. Ναι. Ναι, με το πέναλτι. Πολύ σωστά μου εξέφρασες εκτός αέρα την απορία. Ήταν πάρα πολύ σωστό. Το σκεφτόμουν και εγώ μετά ότι έχεις έναν παίκτη με τόσο καλά πόδια όπως ο Παναγιωτούδης, γιατί να το αναλάβει ο... που πέτυχε και πέναλτι. Και ο Ρόβας. Και ο Ρόβας. Ναι, εν πάση περιπτώσει ο Παναγιωτούδης που το είχε βάλει στα τρίκαλα η Μαθίας. Στα τρίκαλα η Μαθίας, ναι, με το πέναλτι. Αλλά η απάντηση μάλλον που πρέπει να δοθεί είναι ότι όταν ο Παναγιωτούδης ήταν εκεί ο παίκτης που εκτελούσε τα πάντα και τα φάουλ στην Κατερίνη, δεν υπήρχε Αντώνης Αθανασίου. Ο Παναγιωτούδης πρώτα είχε το ατύχημα, το αυτοκινητικό. Σωστά. Και μετά εμφανίστηκε ο Αντώνης Αθανασίου. Και από την ώρα που ήρθε ο Αντώνης Αθανασίου θεωρείται από την τεχνική ηγεσία καλύτερος στις στατικές φάσεις, στα στατικά χτυπήματα. Από τον Παναγιωτούδη, αν πρόσεξες, ενώ μέχρι να έρθει ο Αντώνης Αθανασίου όλα τα στατικά χτυπήματα τα αναλάμβανε ο Παναγιωτούδης, τώρα που οι δύο συνυπάρχουν, ο Αντώνης Αθανασίου εξακολουθεί να αναλαμβάνει τα στατικά χτυπήματα. Προφανώς κρίνεται ως καλύτερος. Βέβαια αυτό θα σταματήσει όταν κάποια στιγμή ο Τάι πάρει άδεια παραμονής και αγωνιστεί με τότε αυτός, από εκεί και πέρα όλα θα τα αναλαμβάνει ο Τάι από εκεί και μετά. Αυτός θα τα αναλάβει. Πάμε πετοσφαίριση. Αν μου λέγεις να πάμε και ιδίως εκεί στο Square Roof Garden, πώς θα λες, ωραία θα ήταν. Πού να πάμε? Α, στο Coffee Square. Coffee Square, ναι. Στο Ασβεστοχώρι Δημοκρατίας 4, δίπλα στο Δημοτικό Σχολείο Ασβεστοχώρι. Τι ωραία, με τι και hot dog είπες, και κρέπες, είπες μπλε, και μπλε κρέπες, πράσινες. Και τόστ. Τι ωραία πράγματα. Στο Κιανόλευκο, ναι. Άσβεστο χώρο, μην ξεχνιόμαστε έτσι. Όπως μου έκανε πολύ καλή εντύπωση χθες, το ότι είδα πάρα πολύ κόσμο, το είπα και στον πρόλογο, από την Αριδαία, από την Έδεσα, από τις γύρω περιοχές Ηρακλειδής που έδωσαν το παρόν χθες. Ναι, υπάρχουν φύλακες Ηρακλειδαίων σε αυτές τις περιοχές. Πολύ, πάρα πολύ.
Πάρα πολύ. Ναι, ναι, ναι. Πάμε πετοσφαίριση. Ναι, εγώ να σου πω σε αυτό που έλεγες Γιώργο και σε αυτό που διαμαρτύρεται ο Ηρακλής, εφόσον ήθελαν να κάνουν κάτι τέτοιο, να σπάσουν αυτή τη συμφωνία, γιατί δεν φέραν έναν Αθηναίο διαιτητή όταν παίζαμε με τον Ηρακλή Χαλκίδας? Απλό ερώτημα. Αφού θέλανε να το αλλάξουν αυτό, να βάλουν και έναν Αθηναίο διαιτητή στη Θεσσαλονίκη. Γιατί δεν βάλανε ένα Θεσσαλονικιό στο Παναθηναϊκό Ηρακλής? Τι ωραία! Ναι. Τι ωραία που το είπες, ναι. Τι δεν βάλανε. Τι ωραία. Αναπάντητα τα ερωτήματα. Ναι, ναι. Πριν από, σου λέω, παίξαμε με τον Ηρακλή Χαλκίδας πριν από δύο αγωνιστικές. Γιατί δεν φωνάξαν τότε έναν Αθηναίο διαιτητή? Δεν ξέρω, πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω αν είναι φυσιολογικός αυτός ο ορισμός. Γιατί δεν μπορούμε να αναγκαζόμαστε, να το πω αλλιώς, να σκεφτούμε πονηρά έτσι. Αναγκαζόμαστε να δούμε τι βαθμολογία ο Παναθηναϊκός είναι προτελευταίος. Αναγκαζόμαστε να σκεφτούμε πονηρά και φυσικά καλά κάνει και η διοίκηση του Βολεϊκού Ηρακλή και βγάζει ανακοίνωση και λέει ότι εμείς αυτό δεν θα το επιτρέψουμε. Δεν θα το επιτρέψουμε. Διαμαρτυρόμαστε, να ξέρετε, μας ενοχλεί το ότι βάλατε. Ορίσατε διαιτητή από την Αθήνα στο Ηρακλής Παναθηναϊκός και σπάτε αυτό που ήδη αποφασίσατε να κάνετε όλη τη χρονιά, αν εξαιρέσεις δύο διαιτητές που είναι από την Λάρισα και το Βόλο. Γιώργου, λέω, νομίζω ποιος είναι. Και σε αγωνιστικό επίπεδο ο κόσμος να μην αυταπατάται, να μην βλέπει τη βαθμολογική θέση του Παναθηναϊκού. Ο Παναθηναϊκός θεωρεί το θνησιγενής, ότι γεννήθηκε για να πεθάνει αμέσως, δηλαδή. Και τότε, την δεύτερη, τρίτη αγωνιστική που παίξαμε κάτω στην Αθήνα και είδαμε βεβαίως ο Ηρακλής δεν είναι ίδιος, δεν είχε βρει τα πατήματά του ακόμη, αλλά έβαλε πολύ δύσκολα στον Ηρακλή και τον κέρδισε και πολύ άνετα μάλιστα. Να περιμένουμε δηλαδή, εγώ προσωπικά Γιώργο δεν ξέρω εσύ τι διαστάνεις, εγώ περιμένω μια έντονη κόντρα, μια έντονη μάχη το Σάββατο το βράδυ. Κοίταξε, ο Παναθηναϊκός με τα χρήματα του Γιαννακόπουλου έχει ενισχυθεί. Έχει πάρει 2-3 Βραζιλιάνους. Βεβαίως. Από εκεί και πέρα έχασε πρόσφατα από το Αιγίνιο με 2-3. Ο ενισχυμένος Παναθηναϊκός. Βέβαια σε εκείνο το μάτι είχε μόνο τους δύο ξένους. Τώρα έχει 3 ξένους. Και όσο να είναι, όταν παίρνει 3 ξένους και όσο σε βοηθάει ο Γιαννακόπουλος οικονομικά, πάει να πει ότι θέλει να την κρατήσει την κατηγορία και θα τα δώσει όλα για να παραμείνει σε αυτήν. Θα είναι δύσκολο το παιχνίδι. Θα είναι δύσκολο. Τώρα συγγνώμη, επειδή είπες Νίκη Γενίου, έκανα το συνειρμό. Θυμάσαι πριν από κάνα δύο εβδομάδες εκτός αέρα που σου είπα ότι σε κοινό γνωστό μας άνθρωπος της Νίκης Γενίου είχε πει ότι είχε δώσει 3 πληροφορίες. Δεν δικαιώθηκε βέβαια. 2 που αφορούσαν τον Παναθηναϊκό και 1 για την ομάδα του. Για την ομάδα του μπορούμε να πούμε ποια ήταν η πληροφορία. 1 στα 3 είχε. Καμία. Μηδέν στα 3. Η ομάδα του ήταν ότι θα πάρουν τον Γκόμες. Αυτό δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι. Δεν πήγε στην Νίκη Γενίου, στην Ηρακλή Χαλκίδας. Ναι. Οι άλλες δύο πληροφορίες ήταν ότι κάποιοι παίκτες, δύο παίκτες... Καλά, αυτό κι αν ήταν. Αυτό κι αν ήταν. Θα καταλήξουν στον Παναθηναϊκό ως δεδομένο, ναι. Αυτό κι αν ήταν. Τέλος πάντων. Οπότε δεν είχε πετύχει ο άνθρωπος της Νίκης Γενίου τίποτα. 0 στα 3 πήγε. Έχει μεταφερθεί πάντως για ακόμη μια φορά από τη διοίκηση του Ηρακλή. Ότι ναι. Εάν το γήπεδο έχει τον κόσμο που είχε με τον ΠΑΟΚ, εάν τα έσοδα είναι το ίδιο και καλύτερα, γιατί όχι, όπως με τον ΠΑΟΚ, τότε άμεσα θα αποκτηθεί ένας Έλληνας πάρα πολύ καλός κεντρικός που τον ξέρουμε όλοι και θα βοηθήσει την ομάδα για να γίνει η υπέρβαση. Και ποια είναι η υπέρβαση? Να δούμε τον Ηρακλή να μας κάνει να βγάζουμε γούστα στα ημιτελικά του πρωταθλήματος. Αυτή είναι η υπέρβαση. Να μπει τετράδα δηλαδή και να παίζει πλέον. Μακάρι. Γιατί μακάρι. Αν πάρει αυτόν τον κεντρικό, νομίζω ότι θα μπορεί να μπει στην τετράδα. Ναι, και δεν είναι ότι δεν έρχεται ο κεντρικός αυτός, είναι ότι θα πρέπει αυτά τα χρήματα που θα δίνω... Να είναι και η απαγόρευση μεταγραφών. Για τα καπρίτσια της Σύρου θα δοθούν για την άρση της απαγόρευσης μεταγραφών. Σωστά. Δηλαδή η Σύρος αυτό προσπάθησε να σε κάνει, να σε αποδυναμώσει όσο μπορεί για να διασφαλίσει την τρίτη θέση. Αυτό προσπάθησε να κάνει. Τώρα ξεκάθαρα πράγματα. Αυτό που δεν ξέρω, μια που είπα Σύρος Γιώργο, είναι και κακώς δεν τον ρωτήσαμε νωρίτερα. Η πληροφορία που ήρθε από το παιχνίδι της Σύρου έλεγε ότι ο φίλος μας ο
Εφρεμίδης δεν μπόρεσε να παίξει το παιχνίδι, έπαιξε ελάχιστα και την κατάστασε από τον Νικόλα Εφρεμίδη. Στο 9-13, στο 9-13 βγήκε. Ναι, δεν ξέρω αν είναι διαθέσιμος για το Σάββατο. Δεν έχει υποθεί κάτι. Ναι. Εντάξει, τι έχουμε, Πέμπτη έχουμε, αύριο θα μάθουμε οριστικά. Α, δεν έχει υποθεί ότι θα είναι εκτός. Δεν ξέρω τι να σου πω. Ναι, δεν έχει γίνει γνωστό, δεν έχει γίνει. Μακάρι για να μπορέσει ο Ηρακλής να πάρει μια καθαρή νίκη σε αυτό το παιχνίδι. Τη χρειάζεται οπωσδήποτε. Εννοείται αυτό. Ο Εορτάζων Θανάσης που σε αποκαλεί φυσικά μπασκετόφατσα. Γεια σου Χαρίλα, η μπασκετόφατσα. Γράφει. Καλώς, χρόνια πολλά του. Χρόνια του πολλά. Υγεία και πάντοτε γράφει, εργασία, έτσι. Ναι. Για να παίξει, λέει ο Τάι, πρέπει να πάρει το OK από το ΓΕΣ και το ΝΑΤΟ. Ναι, στο τέλος ναι. Χρειάζεται και από εκεί. Χρειάζεται. Ναι. Δεν το συζητάμε αυτό το πράγμα. Μπασκετάκι θα πούμε. Δεν ξέρω, δηλαδή πραγματικά θέλω να δω αν θα διαρκέσει το... Αν θα αρκέσει το διάστημα των 15 ημερών μετά το ρεπό. Πραγματικά μεγάλη περιέργεια έχω, γιατί με τον Πιερικό είναι δεδομένο ότι δεν θα παίξει πάλι. Ναι. Θα δούμε. Για μπασκετάκι τι έχουμε. Για τον μπάσκετ είναι καινούργιος ο προπονητής. Βλέπω ότι έχει ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα, ότι και ο ίδιος ψάχνει έναν παίκτη, όπως το είπαμε, ξένο, και ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να βρεθεί, οπότε μέχρι τότε πάμε με τον Μπούμπαλο και να εκμεταλλευόμαστε το βάθος όλων των παικτών, το βάθος των επιλογών. Νομίζω ότι υπάρχει και ένας εφησυχασμός στο Ιβανόφιο, ότι αφού καθαρίσαμε με το Περιστέρι, μας έβαλε από κάτω το Περιστέρι, για τη δεύτερη θέση τους άλλους τους έχουμε και με αυτή την ομάδα που έχουμε, και νομίζω ότι, Γιώργο, είναι ένας επικίνδυνος εφησυχασμός, δεν ξέρω αν συμφωνείς ή όχι. Γιατί ήδη με τους άλλους καλά είναι να τα λέμε, αλλά η δόξα Λευκάδα σκοτωμένη ήρθε και σε κέρδισε εδώ και ο Απόλλων Πατρών σε κέρδισε εκεί. Ναι. Εντάξει. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να μπω στο πορτοφόλι κανενός. Έχει τεντώσει που λες και εσύ ο Θόδωρος Ζακόπουλος. Αλλά φωνάζει από μακριά ότι η ομάδα έχει έναν ξένο ο οποίος της είναι πολυτέλεια αυτή τη στιγμή. Και ενώ χρειάζεται σε κάποια άλλη θέση σημαντική ενίσχυση. Δεν ξέρω πώς θα πάει το πράγμα. Τώρα δεν σχολιάζω το παιχνίδι με την ΑΕΛ. Είναι μια από τις αδύναμες ομάδες του πρωταθλήματος. Ελπίζω ότι εύκολα δύσκολα να θα τα καταφέρει στο Ιβανόφιο το Σάββατο. Αλλά από εκεί και πέρα, επειδή υπάρχει πολύ μακρύς δρόμος, τα play-offs δεν τα γλιτώσαμε και φέτος. Θα έχουμε εκείνο το Τετάρτη Σάββατο, αν είμαστε καλά, το Μάιο. Δεν ξέρω, φοβάμαι για την κατάληξη της χρονιάς, να μην πω ψέματα. Εκτός αν γίνει κάποια ριζική δομική αλλαγή στη θέση του ξένου. Και έρθει ένας άνθρωπος στα μέτρα των υπολείπων ομάδων, όπως... Έχει, ας πούμε, το Περιστέρι αυτό το μεγάλο προνόμιο να έχει τον Κίκη Κλάρκ, ας πούμε. Παράδειγμα. Ναι. Τι παράδειγμα, 38 παράδειγμα. Ένα τέτοιο προνόμιο, ναι. Διότι, συγγνώμη ρε Γιώργο, το να έχεις τον ξένο σου, τον μοναδικό ξένο που δικαιούσε να είναι αναπληρωματικός του Χαριτόπουλου και να παίζει περίπου ίδια ώρα με τον ίδιο χρόνο με τον Γεωργάκη, δεν νομίζω ότι σε εξυπηρετική ιδιαίτερα. Εγώ θα περιμένω, επειδή πρόσφατα είχα ρωτήσει και τον κύριο Αμυρίδη και είχα ακούσει και τον κύριο Αμυρίδη, τον συνεργάτη του, έτσι, εδώ στην Όργια Μπλε, και τον κύριο Χατζηκυριακίδη που άκουσα στην μεγάλη χρονικά συνέντευξη που είχε δώσει, ότι θα εξετάσουν και το πλάνο μήπως παίξουν και κάποιο διαφορετικό σύστημα. Εκεί πήγε βέβαια το μυαλό μου, το είχα πει και νομίζω και εκτός αέρα και εντός αέρα, μήπως δούμε παραπάνω τον Μπούμπαλο, μήπως αρχίζουμε να παίζουμε με τους... Όχι, εγώ είδα ότι έκανε στην, επειδή με λέξα τα στατιστικά του παιχνιδιού, ότι στο Μαρούσι έκανε ακριβώς αυτό που είχε πει, rotation, έντονο, παίξαν όλοι σχεδόν ίδιο χρόνο. Ίδιο χρόνο. Ο Μπούμπαλο έπαιξε καμιά 5-6 λεπτά λιγότερα από το Χαριτόπουλο και είχε 4 πόντους. Αυτό είναι, αυτή είναι η προσφορά. Εκείνος που εκμεταλλεύτηκε το έντονο rotation φυσικά ήταν ο Γιαννακίδης, ο οποίος είχε 12 πόντους με 4 τρίποντα. Ήταν εξαιρετικός. Βοήθησε εκεί που πονάει η ομάδα, στο μακρινό σουτ. Τώρα να δούμε στη συνέχεια, γιατί θα έρθουν δύσκολα παιχνίδια. Με Καστοριά, με Απόλλωνα Πατρών, με Λευκάδα, με Χολαργό που τον έχει κάτω αυτή τη φορά.
Εκεί θα κρυθεί η όλη υπόθεση. Εντάξει, τώρα το Σάββατο... Και περιμένω ότι μακάρι να γίνει κάτι, γιατί δεν έχεις την πολυτέλεια του να έχεις έναν ξένο ο οποίος είναι βοηθητικός. Κακά τα ψέματα. Δηλαδή, να το πω έτσι Γιώργο, με γιώτα 4 ξένο δεν νομίζω ότι μπορείς να είσαι ασφαλής. Έστω και για τη δεύτερη θέση, γιατί είναι μακρύς ο δρόμος. Θέλεις έναν ξένο μάχημο που να βοηθάει την ομάδα, να την τραβάει από το χέρι την ομάδα. Είναι δύσκολα πράγματα, το ξέρω, πρώτος εγώ το γράφω, ότι είναι πολύ δύσκολο, πρέπει να βρεις έναν παίχτη τέτοιο που να είναι σταθερός σκόρερ, που να έχει εξαιρετικό μακρινό σουτ, που να είναι διαθέσιμος να έρθει σε μια ομάδα Α2, που πρώτα απ' όλα να μπορείς να τον ικανοποιήσεις οικονομικά, που να προέρχεται όχι από αδράνεια αλλά να είναι αγωνιστικά ενεργός γιατί τον θέλουμε να προσφέρει αμέσως. Όλα αυτές οι προϋποθέσεις είναι δύσκολες, το καταλαβαίνω, αλλά το να έχεις έναν ξένο ο οποίος είναι σε ρόλο βοηθητικό δεν μπορεί να βοηθήσει αυτή την ομάδα, δεν μπορεί να παράξει αποτέλεσμα. Μακάρι ο νέος προπονητής να βρει λύσεις. Χαρή λαέ μου, θα στεναχωρηθώ γιατί θα πρέπει να σου πω καληνύχτα. Καληνύχτα, να είστε καλά όλοι. 8 η ώρα. Και η σιωπή που άκουσες πριν από λίγο είναι για να συνεννοηθώ πάλι εκτός αέρα, γιατί πρέπει να ξαναπάμε στο Ραφαήλ, γιατί τελειώνει εκεί το δεύτερο σετ. Να πας όπου θέλεις. Σε ευχαριστώ και πρώτα Θεός, θα τα πούμε από την επόμενη εβδομάδα. Αν είμαστε καλά. Πρώτα Θεός, να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Και από τον φίλο μου τον Χαρίλα Χαρίτονα, να πάμε στον Ραφαήλ Γκαϊδατζή για την εξέλιξη του αγώνα ΠΑΟΚ Φριντρισχάφεν 23-24 από ό,τι βλέπω. Έλα Ραφαήλ. Ακριβώς, Γιώργο, 23-24, βελτίωσαν την εικόνα τους οι Γερμανοί σχέση με τον πρώτο σετ, το οποίο κατέληξε με 25-17 στον ΠΑΟΚ. Ο Τσίκοφ τώρα θα κάνει το 24-24 και θα ισοφαρίσει για τον Δικέφαλο, ο οποίος συνεχίζει να έχει πολυφωνία στην επίθεση, παίρνει πόντους και από τον Βούλγαρο Διαγώνιο και από τον Μαρτίνεθ, ο οποίος είναι σε πολύ καλή μέρα και πάει τώρα και στο σερβίς. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος στο ξεκίνημα του δεύτερου σετ κατάφερε να έχει μια διαφορά ασφαλείας 3 πόντων. Όμως η Φριντρισχάφεν βελτίωσε την εικόνα της, πέρασε μπροστά με 21-22. Τώρα το μάτς είναι στο 24-24. Βγαίνει υποδοχή από τους Γερμανούς. Πρώτος χρόνος, θα βγει η επίθεση Βαλκύρες, θα περάσει την μπάλα. Ευκαιρία για τους Γερμανούς, οι οποίοι θα περάσουν όπως την μπάλα. Ναι, επίθεση για τον ΠΑΟΚ με τον Κουμεντάκη να παίρνει το πόντο. 25-24. Ο Ραφαήλ Κουμεντάκης βάζει μπροστά τον ΠΑΟΚ και set ball για τον Δικέφαλο, ο οποίος θα έχει την ευκαιρία να κάνει το 2-0. Αλλά μετά το time out το οποίο παίρνει ο Βίταλ Χέγεν για τους Γερμανούς και ο κόσμος του Δικεφάλου τώρα θέλει να ενισχύσει την προσπάθεια των παιχτών του Ρίτσι για να κάνουν το 2-0. Θέλει φυσικά ο ΠΑΟΚ την νίκη προκειμένου να μείνει ζωντανός στο κυνήγι της πρόκρισης στην επόμενη φάση του Champions League. Ο ΠΑΟΚ έχει 2 ήττες μέχρι στιγμής σε αντίθεση με τους Γερμανούς που έχουν 2 νίκες. Η Φριντρισχάφεν είναι πρώτη με 6 βαθμούς στον όμιλο. Ακολουθεί η Χάλμπανκ από την Άγκυρα, η τουρκική ομάδα, η οποία και αυτή είναι στους 6 αλλά με 3 αγώνες, αφού κέρδισε χθες την Σασταμάλα από τη Φιλανδία, η οποία είναι στους 2 βαθμούς. Και τελευταίος ο ΠΑΟΚ με έναν βαθμό. Από τους 5 ομίλους περνάνε οι 2 πρώτοι, αλλά και οι 2 τρίτοι καλύτεροι. Επέστρεψαν οι 2 ομάδες. Μαρτίνεθ έτοιμος για σερβίρ για τον ΠΑΟΚ, 25-24 στο δεύτερο σετ. 1-0 πάντα ο ΠΑΟΚ μπροστά. 25-17 στο πρώτο. Σερβίριο Μαρτίνεθ. Βγαίνει υποδοχή από τους Γερμανούς με τον πρωτοψάλτη. Κόντρα επίθεση για τον ΠΑΟΚ. Βάλκερς Ουτσίκο. Βγαίνει άμυνα και πόντος με έξυπνο πέρασμα από τους Γερμανούς, από τον Γκέθνερ. 25-25. Δεν πρόλαβε να οργανωθεί η άμυνα του Δικεφάλου. Και έτσι οι Γερμανοί μένουν ζωντανοί στο σετ. Με τον Γερμανό κεντρικό, τον Γκέθνερ να βγαίνει και στο σερβίς. Για να δούμε τώρα το σερβίς των Γερμανών. Υποδοχή δύσκολα από τον Μαρτίνεθ. Θα πάρει το πόντο ο Κουμεντάκης. 26-25, νέο σετ γκολ για τον Δικέφαλο. Παρά το γεγονός ότι Μαρτίνεθ και Παπαδημητρίου μπερδεύτηκαν εκεί στην υποδοχή, κατάφερε ο ΠΑΟΚ να πάρει τον πόντο. Τερζής στην θέση του Μπελεκούδα. Θα πάει για το σερβίς ο Έλληνας κεντρικός. Ενώ στην μπροστά ζώνη είναι Τακουρίδης, Μαρτίνεθ και Βάλκερς για τον ΠΑΟΚ.
Για να δούμε τώρα τον Νέντερ 26-25. Για την υποδοχή από τους Γερμανούς, από την πίσω ζώνη έρχεται ο Σόσενχάιμερ και κάνει το 26-26. Βρήκαν λύση η Γερμανία, ενώ επιστρέφει ο Μπελεκούδας στην θέση του Τερζή. Στο σερβίς ο Σιμών Τίσερ, γνωστός φυσικά στο ελληνικό κοινό και από το πέρασμά του, στα ελληνικά γήπεδα. Έτοιμος ο Γερμανός να σερβίρει, 26-26. Υποδοχή από τον Μαρτίνεθ με τον Ουσίκοφ, θα παίξει ο Βαλκέρης, θα πάρει τον πόντο ο Βούλγαρος, 27-26. Νέο set ball για τους πρωταθλητές. Ο Ουσίκοφ στην πρώτη του εμφάνιση με τον δικέφαλο δείχνει αρκετά καλά σημάδια στο επιθετικό κομμάτι. Μετά και την αποχώρηση του Γκόμες από το roster του ΠΑΟΚ, Βάλκερς στο σερβίς. Είναι out, 27-27. Out το σερβίς του Πασαδόρου του ΠΑΟΚ με τον πρωτοψάλτη να πηγαίνει στο σερβίς για την Friedrichshafen. Σερβίρει ο πρωτοψάλτης. Υποδοχή από τον Παπαδημητρίου. Βάλκερς. Με τον Μαρτίνεθ από την πίσω ζώνη. Εντυπωσιακός ο Ολλανδός και σήμερα 28-27. Ξανά set ball για τον δικέφαλο. Για να δούμε αν τώρα θα έχει ευκαιρία ο ΠΑΟΚ να τελειώσει το σετ. Κουμεντάκι σερβίρι. Για την υποδοχή από τους Γερμανούς. Πρώτος χρόνος 28-28 με τον Φίλιπ Κόλιν. Να ισοφαρίζει και να κρατάει και πάλι τους Γερμανούς στο παιχνίδι. Μάλιστα ο Γερμανός κεντρικός θα πάει και για το σερβίς. Μέσα σε αποδοκιμασίες ο Κόλιν. Έτοιμος να σερβίρει. 28-28. Υποδοχή από τον Παπαδημητρίου. Βάλκερς με τον Σίκοφ θα παίξει. Γένει άμυνα από τους Γερμανούς οι οποίοι έχουν κόντρα επίθεση. Με τον... δεν θα περάσει όμως την μπάλα με επίθεση. Θα κουρίδει σε ευκαιρία και θα πάρει το πόντο. 29-28. Έκαναν λάθος την επίθεση οι Γερμανοί. Δεν πήγαν σε κάποιο καρφί. Πέρασαν την μπάλα όπως όπως. Και είχε την ευκαιρία ο Τακουρίδης να κάνει το 29-28. Και να φέρει και πάλι στο set ball τον δικέφαλο. Για να δούμε τώρα τον Έλληνα κεντρικό στο σερβίς. Πάντα ο ΠΑΟΚ μπροστά 1-0 με το 25-17 στο πρώτο set. Σε thriller εξελίσσεται το δεύτερο 29-28. Τακουρίδης σερβίρι. Υποδοχή με δάχτυλα από τον πρωτοψάλτη. Πρώτος χρόνος και πάλι από τους Γερμανούς. Out δείχνει η επόπτρια μέσα. Δείχνει ο διαιτής συνάντησης. Challenge ήταν το βίντεο challenge ήταν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Η μία επόπτρια έδειξε out. Ο άλλος επόπτης έδειξε block out. Και ο διαιτής έδειξε μέσα. Και γι' αυτό το λόγο οι παίκτες του ΠΑΟΚ ζητάνε το βίντεο challenge. Άρα νομίζω ότι την λύση θα δώσει το replay. Πήγε τώρα η Ζαχάροβα, η δεύτερη διαιτής από την Ρωσία, για να δει το replay σε ένα κομβικό σημείο, γιατί αν ο πόντος πάει στο ΠΑΟΚ γίνεται το 2-0, ενώ αν καταλήξει ο Γερμανός έχουμε συνέχεια. 29-28 ήταν το σκορ πριν από αυτή την φάση. Ενημερώνει τώρα τον πρώτο διαιτητή της συνάντησης η Ρωσίδα. Για να δούμε τι θα δώσει ο διαιτητής συνάντησης. Ακόμα διαβουλεύσεις. Σαν να βλέπει το replay, η διαιτητής από τη Ρωσία. Πρέπει να είναι οριακή η φάση. Γιατί από ό,τι βλέπουμε το έχει δει τουλάχιστον 4-5 φορές η δεύτερη διαιτητής. Πηγαίνει μάλιστα και στον πρώτο διαιτητή τώρα από κοντά για να συνεννοηθούν για την φάση. Χωρίς απόφαση ακόμα. Θα το ξαναδεί πάλι. Θα το ξαναδεί πάλι η δεύτερη διαιτητή συνάντησης.
Είναι κρίσιμο σημείο φυσικά, γιατί αν ο Πόντος πάει στον ΠΑΟΚ τελειώνει το σετ. Διαφορετικά θα έχουμε συνέχεια. Κοιτάνε νομίζω αν υπάρχει και block-out, αν υπάρχει και επαφή σε παίχτη του ΠΑΟΚ. Γιατί αν δεν έχει βρει στον Βάλκερς, τότε μπορεί η μπάλα να έχει καταλήξει out. Άρα ο Πόντος να πηγαίνει στον ΠΑΟΚ. Συνεχίζονται οι διαβουλεύσεις, ακόμα βλέπει το βίντεο replay Ρωσίδα διαιτητής. Οι παίκτες παραμένουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο και περιμένουν φυσικά. Για να δούμε, πρέπει να πήρε απόφαση. Πόντος στο ΠΑΟΚ είναι out. 30-28. Το σετ καταλήγει στον δικέφαλο. Η μπάλα ήταν out. Υπάρχουν διαμαρτυρίες από τους Γερμανούς οι οποίοι κάνουν λόγο για block out. Ο προπονητής των Γερμανών είναι στο... Μπήκε μέσα στο αγωνιστικό χώρο, ζητάει και αυτό σε video referee. Δεν ξέρω αν έχει τη δυνατότητα. Αν δηλαδή ζητάει ο ίδιος για block out. Αλλά νομίζω ότι θα είναι η ίδια φάση πάλι. Και ο αρχηγός των Γερμανών, ο Τίσερ. Και ο Τίσερ είναι στη θέση εκεί που βρίσκεται ο πρώτος διαιτητής. Ο Τίσερ παίζει ακόμα, ε. Ο Τίσερ που έχει πάρει, ο Σιμών Τίσερ αν είναι, που έχει πάρει το πρωτάθλημα Ευρώπης με την Φρεντρικσχάφεν, έχει πάει σε τελικό Champions League με τον Ηρακλή το 2009 στην Πράγα και παίζει ακόμα. Πόσο χρόνο είναι, το έχει πρόχειρο? Ο Τίσερ είναι γεννημένος το 82. Α, εντάξει. Είναι 35-36. Τελείωσε πάντως το σετ 2-0 ο ΠΑΟΚ. Okay. Θα συνεχίσουμε με τον Νίκο τον Μοσχοβίτη. Να είσαι καλά, Ραφαήλ. Λοιπόν, κλείνουμε κάπου εδώ να δώσουμε σκητάλη στον Νίκο τον Μοσχοβίτη. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα κοντά μας. Ώρα για μπλε, αύριο πρώτα Θεός, 7-8, να είστε καλά.